Που λένε, Δημητρή, ότι αυτό το Μητσοτάκης Γιόκ μπορεί να αποσυρθεί από το τραπέζι. Ναι. Ο Ερντογάν να πάει σε συνάντηση με το Μητσοτάκη και να χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για να πει ότι η Ελλάδα δεν βάζει μυαλό. Και συνεχίζει την επιθετική της στάση. Τίποτα δεν αποκλείεται. Εδώ είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Σερών. Καλημέρα. Θα τα λέμε τώρα αυτά με τις Σέρες. Και ανοίγουν οι δουλειές μας τώρα. Θέλω και χαιρετισμούς αγωνιστικούς στις Σέρες στον Καραγιάννη. Το ωραίτερος ελληνικός καφές από τον Καραγιάννη δεν υπάρχει. Και τον καλό να ανοίξει παράρτημα εδώ στην Αθήνα. Θα το κανονίσουμε. Βέβαια, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Να το κανονίσετε, κύριε Χατζηβασιλείου. Ότι... Ο κύριος Χατζηβασιλείου θα το λύσει και αυτό το θέμα, όπως λύνει πολλά ζητήματα στις Σέρες. Λοιπόν, καλημέρα και στον πτέραρχο, πάμε και στον πτέραρχο. Κύριε Γεωργούση, καλή σας μέρα. Νομίζω. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην Κομωτινή πρέπει να είναι ο Μεχμέτ, νομίζω. Ο Μεχμέτ, λες, Μανώλη. Αλήθεια. Νομίζω είναι. Αν θυμάμαι καλό, ο Μεχμέτ ένας είναι που έχει μια ουρά. Ο Μεχμέτ πρέπει να είναι. Κομωτινή. Σκούρος καφές. Α, βαρύς, πιο βαρύς. Ωραίος. Ναι, 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 κοίτα, ναι, στην Τουρκία ο καφές πάντως είναι πολύ βαρύς, Μανώλη. Δηλαδή πίνεις ένα τουρκικό, ας πούμε, εκεί και είναι τα 4-5 είναι καϊμάκι. Δεν τον πιεις εύκολα. Όσο η πίκρα που σου βγάζει αυτός ο τόπος και η περιοχή, δυστυχώς. Α, έτσι λες, εκεί το πας, αυτή η περιοχή. Δεν είναι εξιάδικο αυτό που λέω. Ξέρετε, βέβαια, ο καφές είναι τουρκικό στην Τουρκία, ελληνικό στην Ελλάδα, κυπριακό στην Κύπρο. Έτσι, ναι. Αλλά είναι ίδιο στο τέλος. Δεν μας πει αραβικό στο πραγματικό. Δεν μας πειράζει. Ό,τι θέλετε είναι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και έχουμε πάει και στα ελληνοτουρκικά. Ακούμε κάποιες αμυδρές φωνές αισιοδοξίας κτλ. Αλλά νομίζω η βασική γραμμή είναι ότι η στρατηγική της Τουρκίας δεν αλλάζει. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ από εσάς τους αναλυτές και τους ειδικούς που μιλάμε όλες αυτές τις μέρες και μπορείτε να αναλύσετε περισσότερο το τοπίο. Βλέπουμε τώρα την αγάπη, την αλληλεγγύη, όπως πρέπει να είναι οι λαοί. Και είμαστε κοντά στους Τούρκους, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αλλάζουν τα βασικά. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε, όλοι θα θέλαμε μια νέα σελίδα στις διμερείς μας σχέσεις. Είμαστε οραματιστές, αλλά είμαστε και ρεαλιστές ταυτόχρονα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ευθύγραμμα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει μια τεράστια καταστροφή, μια τραγωδία αμέτρητων συνεπειών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ακόμα να αλλάξει την βασική της ατζέντα. Mm-hmm. Σημείο καμπής θα είναι σίγουρα οι εκλογές. Εκεί λοιπόν θα φανεί αν η νέα κυβέρνηση, είτε είναι υπό τον Ερντογάν είτε είναι υπό κάποιον άλλον, θα αποφασίσει να ξαναχτίσει τη σχέση με τη Δύση. Διότι αν δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί η Τουρκία να ξαναρίξει γέφυρα προς την Ελλάδα. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, η σχέση με τη Δύση και με την Ελλάδα. Αυτό δεν προϋποθέτει να εγκαταλείψει την επιθετική ατζέντα? Προφανώς, αυτό είναι το εκ των όνων κάνευ. Ναι. Προσέξτε όμως. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα διεθνές κύμα συμπάθειας. Δικαίως, και έτσι πρέπει. Είναι στο χέρι της να κάνει δύο πράγματα. Είτε να αξιοποιήσει αυτό το κύμα συμπάθειας για να επαναπροσδιορίσει ακριβώς την επαφή της με τον υπόλοιπο κόσμο, τον δυτικό κόσμο, είτε να ξαναγυρίσει στο ίδιο βολί, στο ίδιο τροπάριο, τον αθεωρητισμό, τις επιθετικότητες και τα συναφή. Η επίσκεψη Μπλίνκεν είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, η οποία δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα λόγω του σεισμού, έχει έναν βαθιά ουσιαστικό χαρακτήρα. Από τη μία υπάρχει ένα τεράστιο αγκάθι. Τι θα γίνει με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, Σουηδία και Φιλανδία. Και είναι σαφές ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα πιέσει την Τουρκία να δώσει επιτέλους πράσινο φως για να προχωρήσει η διεύρυνση της συμμαχίας με τις σκανδιναβικές αυτές χώρες. Εδώ μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση από τις ΗΠΑ του τύπου κάνε πίσω στην υπόθεση του ΝΑΤΟ και η βοήθεια των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση που θα είναι και θα μπορεί να την κεφαλαιοποιήσει προεκλογικά. Θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο. Μπορεί να είναι ένα θέμα συζήτηση. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο. Τη στιγμή που σήμερα η Αμερική θέλει δύο πράγματα. Από τη μία, όπως είπαμε, να διευρυνθεί το ΝΑΤΟ και από την άλλη, ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα ήθελε πουδενή να δει την Τουρκία να προκαλεί προβλήματα απέναντι στην Ελλάδα, ούτε τώρα, ούτε στο επόμενο χρονικό στάδιο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε η Αμερική να πιέσει την Τουρκία. Και την έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή στο Ερντογάν. Βεβαίως. Δηλαδή την γενναιόδορη στήριξη για την ανοικοδόμηση. Πρώτα απ' όλα, προεκλογικά την έχει μεγάλη ανάγκη. Δεν τον πιστεύει κανείς. Mm-hmm. Λέει ότι θα χτίσει όλες αυτές τις πόλεις σε ένα χρόνο. Καταρχάς, βλέποντας τις εικόνες που στέλνει ο κ. Κωστίδης, εδώ θέλει ένα χρόνο για να καθαριστούν αυτές τις πόλεις από τα ερείπια. Όχι να χτίσει ξανά καινούργια κτίρια. Η δε εικόνα του Ερντογάν με το μαύρο πολυτελές αυτοκίνητο μέσα στην αγορά του Πάζαρτζικ, στα ερείπια, mm-hmm. όπου αντί να μιλήσει με πολύ κόσμο για προφανείς λόγους, γιατί η κατακραυγή είναι πολύ μεγάλη, πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, δείχνει ότι ο Ερντογάν χάνει πια την επαφή του με την κοινωνία. Έχει πρόβλημα. Δεν είναι όπως ήταν ο Ερντογάν προσεισμού. Έχουμε λοιπόν Ερντογάν προσεισμού και Ερντογάν μετά σεισμό.
Εντελώς. Ακόμα και η όψη του να το δει στο προφίλ του. Μιλάμε για μια άλλη τακτική, μια άλλη πολιτική, μια άλλη στρατηγική. Ακόμα και η απόφασή του να μπλοκάρει το Twitter. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει τις πρώτες ώρες του ακριβώς εκατομμύρια. Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Ο κόσμος έψαχνε να δει είναι ζωντανός ο γείτονάς του ή ο παιδί του. Και έστειλε μηνύματα. Αλλά ακόμα και έβλεπα χθες, κύριε Κωστίδη, θα το έχετε δει και εσείς, τουρκική τηλεόραση, στα δημόσια δίκτυα, mm-hmm. ζωντανές συνδέσεις, αν πάει κάποιος πολίτης και παραπονεθεί ότι δεν ήρθε το κράτος να του δώσει σκηνή, τον κόβουν. Γυρνάνε την πλάτη δημοσιογράφοι στους ανθρώπους που παραπονιούνται. Αυτά λοιπόν mm-hmm. προκαλούν προβλήματα στην εικόνα του Ερντογάν, ο οποίος ήθελε φέτος να έχει ένα έτος λάμψης, 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία. Και αυτό το έτος λάμψης αμαυρώνεται από το σεισμό αυτόν και από μια ανθρώπινη τραγωδία με ανίποτο πόνο. Μανώλη, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Χατζηβασιλείου. Δηλαδή έπεσε στην τρύπα της ιστορίας ο Ερντογάν πραγματικά. Εκεί που περίμενε αυτή τη λαμπρή χρονιά το 2023. Να γιορτάσει τα 100 χρόνια κλπ. Και τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του να γίνει μια παγκόσμια υπερδύναμη της περιοχής, έπεσε στη μαύρη τρύπα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές ένα εφηδιαστικό, τραγικό γεγονός αλλάζει τα δεδομένα. Και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα έχουν αλλάξει για την Τουρκία και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Πράγματι, το Εθνικό Μαχητικό έλεγε ότι θα το παρουσιάσει, τον πυρηνικό σταθμό. Έλεγε ότι δεν χωράει στα σύνορά της η Τουρκία, παρουσίαζε το τουρκολιβικό μνημόνιο και επέκταση στα νησιά, απειλές πολέμου, αλλά ήταν τα δεδομένα και τώρα, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες έλεγε, δεν θα μπουν ποτέ η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, έδειχνε μια πυγμή. Τώρα υποδέχεται το Μπλίνκεν στις 19 του μήνα στην Άγκυρα, να δούμε ποια θα είναι η στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα είναι η ίδια σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αν ο Βλαδίμηρος, ο χριστιανός, ορθόδοξος Βλαδίμηρος Πούτιν θα δείξει την υποστήριξή του όπως έδειχνε πριν το σεισμό ή η Τουρκία θα αποφασίσει να πάει με τη Δύση όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Mm-hmm. Αλλά εγώ, το είπα και χθες, αλλά το τονίζω αυτό, η μόνη χώρα ξεκάθαρα με μία λέξη όλοι λένε στην Τουρκία μέχρι στιγμής είναι το Κατάρ. Mm-hmm. Βεβαίως ευχαριστούμε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ουσιαστικά. Όλοι στάθηκαν δίπλα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά δηλαδή λέμε, και η Ελλάδα και οι υπόλοιποι. Βεβαίως και ευχαριστούν την Ελλάδα. Αλλά διαφορά. Το Κατάρ είναι. Δηλαδή η Ρωσία που θα περιμέναμε να πρωταγωνιστεί εκεί. Ναι. Δεν έχει φανεί, Μανώλη. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος. Μα έχει μια εισβολή να ασχοληθεί ο Πούτιν. Έχει να ολοκληρώσει μια εισβολή στην Ουκρανία. Γιατί έχει τον άνθρωπό του εκεί. Ο άνθρωπό του στην περιοχή είναι ο Τούρκος πρόεδρος και η Τουρκία. Και δεν στάθηκε δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και χιλιάδες νεκρούς. Έχει και χιλιάδες νεκρούς ο Πούτιν για την εισβολή που επιχειρεί. Από την άλλη όμως θα δούμε. Νομίζω η επίσκεψη Μπλίνκεν μπορεί να αλλάξει άρα πολλά. Τι έχει να η Ελλάδα διαλέξει, για άλλη Μανώλη, μια φορά. Ο Ερντογάν, αν θα έχει το Κατάρ ως αποκούμπι του ή αν θα αποφασίσει τη μεγάλη στροφή να πει ότι η μοίρα το έφερε έτσι κτλ. Αναθεωρούμε, τα βρήκαμε, θέλουν να μας στηρίξουν στο πλευρό μας. Θα βρει το αφήγημα του Ερντογάν, δεν θα δυσκολευτεί σε αυτό για να κάνει τη μεγάλη στροφή προς τη Δύση. Αν το αποφασίσει ο Τούρκος Πρόεδρος, στην Τουρκία όλα μπορούν να γίνουν. Ναι, αυτή η στροφή μπορεί να γίνει σε μία ημέρα. Mm-hmm. Και στα ελληνοτουρκικά μπορεί να γίνει, αν το αποφασίσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αν μπει Μητσοτάκης Βαρ, δηλαδή ο Μητσοτάκης υπάρχει, και δει το Μητσοτάκη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο ίδιος επέλεξε το δρόμο του Μητσοτάκης Γιώκ και του Πυράβλου Ταϊφούν. Mm-hmm. Ο ίδιος μπορεί να τον αλλάξει και το ευχόμαστε να το αλλάξει. Αυτό. Mm-hmm. Να μιλήσουμε κάτι για τον κύριο Μπλίνκεν. Ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η έλευσή του στην Αθήνα, γιατί 21 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει ο τέταρτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι σχέσεις Αθηνών και Ουάσιγκτον είναι στο πιο καλό σημείο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό, εάν είχαμε κανονικές συνθήκες στην Τουρκία, δεν είχαμε το σεισμό δηλαδή, σίγουρα θα ενοχλούσε την Άγκυρα. Το ότι έρχεται ο κ. Μπλίνκεν εδώ για να εγκαινιαστεί ένας νέος γύρος στρατηγικού διαλόγου, θα ήταν ένα μήνυμα πολύ κακό. Θα το διάβαζε έτσι η Τουρκία. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα οι νέες συνθήκες τροποποιούν εντελώς την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν έχει περιθώρια να αντιδράσει η Τουρκία σήμερα πέντε στην Αθήνα που δεν είναι. Πάμε και στον Πτέραρχο λοιπόν, στον κύριο Γεωργούση. Κύριε Γεωργούση, κανονικά η συζήτησή μας θα ήταν για τις παραβιάσεις, για τις παραβάσεις, για τα F-16 που παίρνει ή δεν παίρνει, τι θα γίνει με την Τουρκία, για τα F-35. Αυτά έχουν φύγει ξαφνικά από το προσκήνιο και μάλιστα το ρεπορτάζ μας λέει ότι δεν υπάρχει ίχνος παραβίαση ή παράβαση αυτές τις μέρες. Ακυρώθηκε και μια μεγάλη άσκηση της Τουρκίας. Τι λέτε εσείς, τι βλέπετε? Θα ήταν τραγική ηρωνία και θα έλεγα εγκληματική, πώς το λένε, πολιτική, να υπάρχουν παραβιάσεις και στρατιωτικές ασκήσεις την ώρα που τόσες χιλιάδες κόσμος είναι νεκροί, ξεσπιτωμένοι,
και ένα μεγάλο μέρος της Τουρκίας δεινοπαθεί και κλαίει. Θα συμφωνήσω με όσα ελέγχθησαν προηγουμένως. Το γεγονός του σεισμού δεν είναι ένα μικρό γεγονός που μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα από την ίδια την Τουρκία, αλλά και ως γεγονός με ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις θα μετρήσει πάρα πολύ στη συμπεριφορά και των συμμάχων του Δυτικού Στρατοπέδου που θέλουν την Τουρκία κοντά τους, αλλά είμαι βέβαιος θα μετρήσει και στην πολιτική της Τουρκίας. Όχι διότι η Τουρκία, όπως λέτε πολύ εύστοχα κύριε Οικονόμου, θα αλλάξει στρατηγική, αλλά είναι αναγκασμένη για ένα μεγάλο διάστημα να τροποποιήσει τη στρατηγική της, χωρίς αυτό να εμφανιστεί ότι αλλάζει, ότι κάνει. Φτάνει να σας πω ότι μπορεί να συνεχίσει να μιλάει περί γαλάζιας πατρίδος, αλλά στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Μπορεί δηλαδή με μία κουβέντα να βάλει τα πράγματα στο σωστό τους δρόμο, προκειμένου να οδηγήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τη βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του κράτους. Διότι από μόνη της και με το Κατάρ δεν γίνεται όλη αυτή η καταστροφή να επανέλθει. Δεν φτάνει τώρα το Κατάρ. Δεν φτάνει ολόκληρο το Κατάρ και να μην πω ολόκληρος ο κόλπος. Είναι για το χρόνο που τα θέλουν αυτά τα χρήματα. Θέλει να ξεκινήσουν από τις υποδομές και μετά να στεγάσουν, διότι εδώ έχουν καταστραφεί και υποδομές ρεύματος, ύδατος, αερίου και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, εδώ έχει μια ευκαιρία, κύριε Γεωργούση, να βγει ο Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν και να πούνε ότι έρχονται τεράστιες επενδύσεις για ανοικοδόμηση, έδωσα τα χέρια, αλλάζει η Τουρκία, αλλάζουν όλες τις περιοχές, θα ξαναφτιάξουμε από την αρχή, από το μηδέν, να ξημερώσει δηλαδή με ένα καινούριο αφήγημα που θα το οδηγήσει μπορεί και μέχρι τις εκλογές. Ακριβώς. Αυτό που λέτε θα ξεχωριστεί, θα είναι ξέχωρο η βοήθεια, η ανθρωπιστική που δίνεται δωρεάν και είναι για ανθρωπιστικούς λόγους και είναι άλλο η οικονομική βοήθεια τα οποία τα κράτη τα βγάζουν μετά από συμφωνία του κοινοβουλίου τους για να δώσουν σε μια άλλη χώρα δανεικά να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα των σεισμών. Δωρεάν δεν δίνεται τίποτα. Επομένως, η όποια οικονομική βοήθεια, κυρίως από τη Δύση, θα έχει προϋποθέσεις. Αυτά που ήξερε η Τουρκία είναι αναγκασμένη να τα ξεχάσει και το λεξιλόγιο ιδιαίτερα το έχει ξεχάσει και θα το ξεχάσει για πολύ καιρό. Φαίνεται ότι η φύση καμιά φορά καραδοκεί και κοντένει αυτούς που ψηλώνουν χωρίς να βασίζονται σε ουσιαστικά πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι λοιπόν, πόσο ασφαλές θα ήταν? Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, φτάνει να την παρακολουθούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι η ευκαιρία αυτή είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να δούμε κινήσεις να διευθετηθούν όλα τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, από ενέργεια, από ΑΟΣ, από όλα. Άρα λέτε να είμαστε έτοιμοι και εμείς για αυτές τις στιγμές, αν και εφόσον προκύψουν. Ακριβώς, για να μην πιαστούμε απροετοίμαστοι στο τι στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι είναι σε αυτά. Είναι η επίσκεψη Μπλίνκεν μια, πώς να το πήγαν, μια πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή την ώρα, γιατί μαθαίνουμε ότι θα μπουν, όπως το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Χατζηβασιλείου, θα μπουν στα βαθιά νερά. Νομίζω θα τεθεί το πλαίσιο της μετά-σεισμών πολιτικής στην περιοχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα φανταζόμαστε... Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι ενημερωμένη και προετοιμασμένη. Ναι. Κύριε Χατζηβασιλείου, πόσο ασφαλής θα ήταν μια συνάντηση? Έλα, Μανώλη μου, έχεις κάτι? Όχι, απλά... Επειδή αναφέρεστε και στο ζήτημα της επίσκεψης του Μπλίνκεν, κοιτάξτε πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Κάποτε μιλούσαμε για τον αγωγό και ο κ. Χατζηβασίλειο θα μας τα εξηγήσει και καλύτερα. Κάποτε μιλούσαμε για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης για να έρθει το δεκαετία του 90 το ρωσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί να πάει σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτές τις μέρες, σήμερα νομίζω, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογράψει μια νέα συμφωνία με τη Βουλγαρία για αντίθετη ροή. Δηλαδή, θα φτάνουν τα πλοία στην Αλεξανδρούπολη και με τον αγωγό θα πηγαίνουν στη Βουλγαρία για να τροφοδοτούν τη Μαύρη Θάλασσα με πετρέλαιο. Πώς θα τα δούμε και τι ρόλο, προσέξτε, παρακάμπτοντας τα στενά, να η αναβάθμιση της Ελλάδος που ενοχλούσε μέχρι πριν από 15 μέρες. Μα γι' αυτό ενοχλεί και η Αλεξανδρούπολη, Μανώλη. Γιατί εκεί γίνεται μια νέα σούδα. Όπως έχει υποθεί. Είναι ένα. Έτσι είπαν οι ίδιοι. Δηλαδή δεν το πάμε εμείς. Ναι, ναι. Έτσι είπαν. Παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, ελάτε, κύριε Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, να σας ρωτήσω πόσο ασφαλής μπορεί να είναι μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν σε αυτή τη φάση. Δηλαδή,
αν σχηματικά το τοποθετήσουμε μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν στην περιοχή, αλλά θα έχει και την ενθάρρυνση. Θα υπάρχει και το υπόβαθρο. Μάλιστα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα την παρότρινση, να το πω έτσι. Παυλόπουλε. Πόσο ασφαλής θα ήταν μια τέτοια συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε Ερντογάν γιοκ. Ο Ερντογάν είπε Μητσοτάκης γιοκ. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Τουρκία να κάνει μια πρώτη κίνηση για να δείξει ότι πραγματικά επιθυμεί την επικοινωνία με την Αθήνα. Εγώ χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή ήταν από τους πρώτους ηγέτες που στάθηκαν στη γειτονική χώρα και μίλησε στο τηλέφωνο και με τον Τούρκο Πρόεδρο σε ένα πολύ καλό και θετικό κλίμα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η Αθήνα ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εμείς δεν φοβόμαστε δεν να μιλάμε με την Τουρκία, η Ελλάδα σε ούτε, κάτι να, ούτε να συζητάμε. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί την οποιαδήποτε επικοινωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Διότι εμείς έχουμε και πίστη στα επιχειρήματά μας και αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Άρα λοιπόν το να μιλάμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι ούτε αλλάζουμε άποψη ή ούτε την παναχρώνουμε από τις θέσεις μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν αν προκύψει ένα πλέγμα και ένα πλαίσιο συνομιλίας, δεν βλέπω το λόγο να αποφύγει η Αθήνα την επαφή με την Άγκυρα. Το θέμα είναι αν αυτό εξυπηρετεί μανόλη τον Τούρκο πρόεδρο. Δηλαδή μια συνάντηση τώρα και η φωτογραφία και το πλάνο με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο εσωτερικό θα τον βόλευε τον Τούρκο πρόεδρο. Ναι, σας είπα, όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν αρκεί να το αποφασίσει, αρκεί να αποφασίσει η Τουρκία να αλλάξει ρότα. Η ρότα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια ήταν απομάκρυνση από τη Δύση, ένας νέος κόσμος από τη Ρωσία μέχρι τις τουρκόφωνες χώρες. Τώρα και η Ελλάδα ήταν ένα εμπόδιο κατά την άποψη της Τουρκίας σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή τώρα πια αν η Τουρκία αποφασίσει ότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως με το τουρκολιβικό μνημόνιο που επιχείρησε να τα εμποδίσει. Όπως και τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, ότι να το αναγνωρίσει όπως έχει, νομίζω υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος να το διαχειριστεί. Γιατί η Ελλάδα, το είπε ο Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει την Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν κονδύλια, να έρθουν επενδύσεις, να αλλάξει το κλίμα. Το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνει αν θέλει η Τουρκία. Και νομίζω αυτό μπορεί να σαλεί το μήνυμα και από τον Αντώνη Μπλίνκεν προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Μα η στροφή του Ερντογάν φαίνεται και με το Ισραήλ. Είδατε ότι αυτή τη στιγμή ζητάει ο Ερντογάν στην ουσία να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι του σχεδιασμού EastMed. Μόνο που εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος. Εάν η Τουρκία επιθυμεί να μπει σε αυτό το σχεδιασμό, πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Εάν δεν δείξει παραγωγική στάση στο Κυπριακό, είναι πρακτικά αδύνατο. Άρα μπαίνει η και αυτό Τουρκία, το στο τραπέζι τώρα, ξανανεβαίνει το Κυπριακό. Να μπει στο παιχνίδι του ενεργειακού σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι λοιπόν μια καλή κίνηση από τον Ερντογάν προς Ισραήλ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται ακόμα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Πάντως ξαναζεσταίνεται όλο το παιχνίδι, κύριε Χατζηβασιλείου. Εγώ αυτό βλέπω. Για την ώρα θα δούμε πώς τι θα πει η Τουρκία, γιατί ακόμα η Τουρκία δεν έχει μιλήσει. Θλιβερό βέβαια μετά από μια τραγωδία να γίνονται όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια παρατήρηση. Ο Ερντογάν και ο Ακάρ δεν έχουν βγει ακόμα να μιλήσουν αυτό με είναι, φιλικά ακριβώς, λόγια. Γι' αυτό το λέω. Για την ώρα ο Τσαβούσογλου έχει τον ρόλο είπε για τη σελίδα του σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή. Δεν είμαι βέβαιος αν και ο κύριος Ακάρ θα έχει την ίδια άποψη. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει όταν αποφασίσει να μιλήσει για εκείνος δημόσια. Ας μας πει ο Μανώλης αν έχει ρεπορτάζ γι' αυτό, γιατί δεν έχουν μιλήσει ακόμα Μανώλη αυτοί οι δύο. Εντάξει, ο κ. Ερντογάν έχει περιγράψει κάπως την κατάσταση, έχει πει ότι είναι περίπου σαν να έχουν πέσει ατομικές βόμβες, εκατοντάδες κλπ. Κάνει ένα απολογισμό. Αλλά δεν έχει μιλήσει για αυτό που λέει ο κύριος Χατζηβασιλείου. Έχει δίκιο το κύριο Σακάρ. Είναι νωρίς. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι νωρίς. Και η διαχείριση του θέματος του σεισμού, αλλά και η διαχείριση του θέματος αν θα κάνει ποτέ η στροφή η Τουρκία. Νομίζω το ταξίδι Μπλίνκεν θα καθορίσει πολλά δεδομένα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για πολλά ζητήματα και των ενωτουρκικών σχέσεων και του ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία ακόμα έχει πει ότι έχει εμπάργο. Αν του πει, άσε να μπει η Σουηδία και η Φινλανδία, να βελτιώσει σχέση σου, αλλά είμαστε δίπλα σου. Κοιτάξτε, η Δύση αυτή τη στιγμή στηρίζει την Τουρκία, ξέρετε πώς. Η τουρκική λίρα και το ευρώ, ανάλογα του ευρώ και του δολαρίου, είναι σταθερή αυτές τις ημέρες. Ξέρετε τι θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη. Ναι, ναι, υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτή η οικονομική ζημιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν πολλά μηνύματα. Γι' αυτό το λόγο, ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμη και νομίζω ότι θα καταλάβουμε μοιάζει το που θέλει να οδηγήσει ο Τούρκος Πρόεδρος στο καράβι που λέγεται Τουρκία. Μοιάζει, και αν μας κάνει ο κύριος Γεωργούσαμες μετά το δικό του σχόλιο, να ζυγίζει ακόμα και την τοποθέτησή του έναντι της Ελλάδας, τη δημόσια τοποθέτησή του εννοώ. Άλλο ο Τσαβούσογλου, άλλο τα δελτία ειδήσεων, άλλο τα μέσα ενημέρωσης που μέχρι πρόσφατα έπαιζαν με τα βεληνική του Ταϊφούν και άλλο πράγμα η
προσωπική δημόσια τοποθέτηση του Ερντογάν για το Μητσοτάκη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει. Ναι. Πάντως μην περιμένουμε ότι θα πει ο Γιώργος Πρόεδρος έκανε λάθος. Αυτό που λέει ο κύριος Κωστίδης έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα σε αυτή τη θεομηνία να γίνουν πολιτικές τοποθετήσεις για ευρύτερα θέματα. Ο Ερντογάν, αν τον προσέξετε, προσπαθεί με το επιτελείο του να παρουσιάσει αυτή τη θεομηνία ως ένα γεγονός το οποίο καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε ούτε να το προβλέψει ούτε να το αντιμετωπίσει. Βεβαίως υπάρχουν εδώ παρενθέσεις μεγάλες, υπάρχουν τα τεχνικά σιγοροχάρτια κατά χιλιάδες που δόθηκαν στην περιοχή αυτή και τώρα τα σπίτια αυτά με τα σιγοροχάρτια έχουν γίνει ερείπια. Όμως η επίσκεψη Μπλίκεν, το σημείο στο οποίο νομίζω η αμερικανική εξωτερική πολιτική θα πιέσει την Τουρκία να είναι ξεκάθαρη, εάν θα σταματήσει το δρόμο της αυτονόμησης από τη Δύση που τον είχε ξεκινήσει με μεγάλα βήματα. Μάλιστα. Και θα επανακάμψει στο Μαντρί. Κλείνουμε εδώ. Ή θα συνεχίσει το ίδιο βιολί. Εάν δει ο Μπλίκεν ότι συνεχίζει το ίδιο βιολί, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν βοήθειες. Πάντως σήμερα μια τελευταία κουβέντα, Μανώλη, μια φράση. Σήμερα έρχεται ο κύριος Στόλτεμπεργκ εδώ στην Τουρκία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αυτός είναι και φίλος της Τουρκίας. Θα φέρει και αυτός. Δεν θα είναι και τόσο σκληρά. Νομίζω ότι τα σκληρά θα έρθουν με τον Μπλίνκεν. Εντάξει, Μανώλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε καλά, κύριε Γιώργο.